Είχε πλάτη, ο διαιτητής είχε πλάτη και δεν την είδε, μπορούσε όμως ο βοηθός να τον βοηθήσει, να υποδείξει. Έπρεπε να ήταν ο επόπτης στη λεωφόρο που την είδε. Εκείνος το είδε, είχε μάται έτσι. Α, τώρα που είπες λεωφόρο, τώρα που είπες λεωφόρο για αυτή τη φάση, θέλω να πω κάτι. Επειδή καταρχήν όποιος έχει μια γνώμη στη ζωή αυτή πρέπει να την υποστηρίζει με το όνομά του και το επώνυμό του. Γίναμε μάρτυρες μιας επίθεσης που δέχτηκαν επαγγελματίες δημοσιογράφοι και τεχνικοί της ΕΡΤ με διαρροές που εγώ ασφαλώς πιστεύω ότι ήταν σε απόλυτη γνώση του κυρίου Νικολαίδη, του Προέδρου της ΠΑΕΑΕΚ, ότι δήθεν κατά έναν απίθανο, για να μην πω γελίο τρόπο, έγινε παρέμβαση σε, και επειδή εγώ ήμουν στο γήπεδο και περιέγραφα το παιχνίδι, σας το λέω, σε δημοσιογράφους και σε τεχνικούς της ΕΡΤ στο ΒΑΝ για να μην δείξουμε το replay. Και τώρα που το πω, Αλέξη, το θυμήθηκα από τη φάση του Δέλα. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Πρώτον, η φάση αυτή, η μπάλα παίζεται στην άλλη πλευρά και οι κάμερες ακολουθούν την μπάλα. Έγινε προσπάθεια, όπως είδατε, πολύ σημαντική από το σκηνοθέτη μας και τους τεχνικούς να αποσαφινιστεί η φάση. Ο κύριος Νικολαίδης, είτε επειδή η ομάδα του σε εκείνο το παιχνίδι έχασε, είτε και εγώ δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους, επειδή έχει υποσχεθεί στο κοινό του ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, θεώρησε καλό, χωρίς να το υπογράψει η ΠΑΕΑΕΚ, να βγάλει μια ανακοίνωση, να μιλήσει για παρέμβαση. Εγώ με τα λόγω γνώσεως σας λέω ότι τρεις άνθρωποι που θα μπορούσαν να παρέμβουν διοικητικά από την ΕΡΤ, δηλαδή ο πρόεδρος, ο κ. Παναγόπουλος, ο συνάλφος, ο κ. Βερνίκος, που είναι υπεύθυνος του ποδοσφαίρου, και ο φίλος μου και συμπαρουσιαστής μου, ο Αντώνης, που είναι διευθύντης του αθλητικού τμήματος, ποτέ δεν χτύπησε κανένα τηλέφωνο. Πρέπει να είναι άσχετος αυτός που είπε ότι γίνεται παρέμβαση στο ΒΑΝ από την τηλεόραση. Πρέπει να είναι άσχετος των ασχέτων. Πρέπει να κοιτάζει να καλύψει προφανώς κάποιες άλλες ατέλειες που αφορούν στην ομάδα του. Και λυπάμαι γιατί και η συνάδελφος που διέρεε αυτές τις πληροφορίες έχει δουλέψει στην τηλεόραση και ήταν καλή. Και θα όφιλε να ξέρει ότι δεν γίνεται παρέμβαση μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να μην δείξουμε μία φάση στον αέρα. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ΒΑΝ και που είχαν την ευθύνη είναι από τους καλύτερους και τους εμπειρότερους που υπάρχουν. Και καμία διάθεση δεν έχει ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια, όπως και εμείς και ο Αντώνης και εγώ που κάνουμε 17 και 18 χρόνια εκπομπές, να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα. Λοιπόν, ομολόγω ότι είμαι απογοητευμένος και από το σύνδεσμό μας του αθλητικού τύπου, το ΨΑΤ, και από την ΕΣΥΑ. Περίμενα να πάρουν θέση για αυτό το θέμα και ειλικρινά περιμένω με ενδιαφέρον και την, τώρα που θα συγκροτηθεί σε σώμα και τη θέση που θα πάρει και η ΠΟΣΠΕΡΤ. Θα πάρουν οι συνάδελφοι που. Διότι εδώ διέρευσε η ΑΕΚ με τρόπο όχι αντρίκιο, γιατί όποιος έχει κάτι να πει πρέπει να το υπογράφει, ότι έγινε παρέμβαση. Λες και εγώ δεν ξέρω ποιος μπήκε στο ΒΑΝ. Και έκανε παρέμβαση να μην δείξουμε το replay στη φάση του Δέλα. Εμείς δεν θέλαμε να το δείξουμε. Δεν θέλαμε εμείς να το διαλευκάνουμε. Περιμένω και από την ΠΟΣΠΕΡΤ, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι στην ΕΡΤ οι κανονισμοί είναι αυστηρότατοι. Κανένας τεχνικός σε κανέναν τεχνικό, το ξέρει όλη η κοινωνία αυτό, δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση. Όταν ο τεχνικός έχει τη φάση έτοιμη και το replay να το δείξει, να του πούνε μην το δείξεις. Μέσα στο ΒΑΝ υπάρχουν 25 άνθρωποι. Συγγνώμη για το ύφος μου. Θέλω να πω και δύο πράγματα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης με διαρροές είπε ότι. Του Παναθηναϊκού είναι μια άλλη περίπτωση βέβαια, δεν είναι τέτοια, δεν είναι τόσο βαριά. Εμείς ζητήσαμε, ο κύριος Σκόκας, ο συνάδελφος, ζήτησε δήλωση και από τον Εντόι, που ενεπλάκησε στη φάση με τον Δέλα. Δεν βγήκε να μιλήσει ο Εντόι, όπως δεν βγήκε να μιλήσει για λόγους που επέλεξε και ο Μάτζιος. Έπρεπε ο Παναθηναϊκός ασφαλώς και να εκπροσωπηθεί σε αυτό. Και δεύτερον, η φάση, ο Τραγιανός ο Δέλας δεν είναι κανένα τυχαίο πρόσωπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένα πρόσωπο περίπου εμβληματικό που έκανε μια δήλωση και ασφαλώς υποχρεούμεθα εμείς, εφόσον γίνεται η δήλωση, να τη μεταδώσουμε. Επαναλαμβάνω ότι είναι άλλη περίπτωση μια και άλλη. Ο Παναθηναϊκός έχει μια άποψη σε σχέση με την αξιολόγηση των θεμάτων, την οποία μπορούμε να ακούσουμε και να συζητήσουμε, αλλά επιμένω για τα θέματα των παρεμβάσεων, μην ψάχνετε να τα βρείτε εδώ. Ποτέ. Και είναι ένατη αγωνιστική και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να τραβήξουμε και οι ομάδες έχουν 3 βαθμούς διαφορά. Εδώ ζουν άνθρωποι από τη δουλειά αυτή, οικογενειάρχες, δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Και καμία διάθεση δεν έχουν να μεροληπτήσουν από κανέναν. Εμείς οι εντολές που έχουμε, μία εντολή μας δόθηκε με τον Αντώνη από τον πρόεδρο, ότι μεταδίδουμε τα πάντα που έχουν διασταυρωμένη πληροφόρηση και κρατάμε ίσες αποστάσεις. Είμαστε απολύτως δίκαιοι όσο μπορούμε ανθρώπινα απέναντι σε όλους. Και το κυριότερο, Παύλο, για να συμπληρώσω λοιπόν, έλεος, δηλαδή. Μετά από αυτά που λες, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός της τηλεόρασης ή τεχνικός ή να έχει σπουδάσει δεν ξέρω πού, για να καταλάβει ότι και να θέλει κάποιος να παρεμβάλλει και να πει αλλάξτε μια φάση στην ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δεν γίνεται ποτέ αυτό και δεν είναι δυνατόν όταν προσπαθεί η κάμερα να δείξει το replay την επανάληψη της φάσης του Δέλα με τον Εντόι να λένε κάποιοι ότι δεν την δείχνουν με επίθεση, όταν το παιχνίδι πεζόταν έτσι και αλλιώς στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Κρίμα για τον κύριο Νικολαίδη, γιατί αυτός που επαγγέλλεται είναι από αυτούς που επαγγέλλονται το νέο ήθος.
Και το νέο είδος δεν είναι να σπηλώνεις με διαρροές επαγγελματίες που βγάζουν το ψωμί τους. Είτε αν εσείς το θεωρείτε καλό αυτό, είτε αν εσείς το θεωρείτε κακό. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν και πηγαίνουμε από τον αγώνα της Ξάνθης με τον Ηρακλή.